Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης, χαιρετίσματα στην εξουσία. Βαρουφάκης και ο, πώς λέγεται, της Βελόπουλος, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Και για τον Κουτσούμπα, άντε θύμα, άντε ψώνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στο προκείμενο, καταγράφηκε. Και ο κύριος Πικραμένος, χαίρομαι, μπήκε στο ρυθμό. Φλεβάρι, ναι, ανοίξαμε. Γιατί σας ακούω τόση ώρα, οπότε μπήκα και εγώ στον πειρασμό. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, εδώ. Λοιπόν, με το 502 το νόμο που ψηφίστηκε 9 Δεκεμβρίου, προβλέπονται δύο υποδικητές από ό,τι τρεις που ήταν πριν. Περιμέναμε όλοι, λοιπόν, μετά από όσα έχουν λάβει η χώρα. Δηλαδή τα τρία τα κάναμε δύο, ναι, ελάτε. Έτσι, τρεις γίνανε δύο ακριβώς. Για τη δημόσια εικόνα της ΕΥΠ, για τη νέα σελίδα, για τη νέα εποχή, να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και το αντικείμενο και έχουν και μία προϋπηρεσία στον χώρο των πληροφοριών. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι η συνταγή παραμένει η ίδια. Είναι άνθρωποι, δηλαδή, οι οποίοι εννοείται ότι έχουν την πλήρη εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι του αντικειμένου. Για παράδειγμα, ο αντιστράτηγος, ο κύριος Κέλλης, προέρχεται, όσοι δεν το γνωρίζουν, από το μηχανικό του στρατού Ξηράς. Και από πληροφόρηση που έχω, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τα θέματα των πληροφοριών. Μάλλον θα είναι ο επόμενος επιχειρησιακός υποδιοικητής, δηλαδή υπεύθυνος για τις διευθύνσεις κατασκοπίας, αντικατασκοπίας, και οι κακές γλώσσες λένε ότι βρίσκεται στο πολύ στενό κύκλο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Μάλιστα. Έχω αντίλογο εδώ, θα το δούμε μετά. Ο διπλωμάτης? Ο διπλωμάτης είναι διπλωμάτης καριέρας, όπως διπλωμάτης καριέρας είναι και ο διοικητής της ΕΥΠ, χωρίς όμως και αυτός να έχει κάποια προϋπηρεσία είτε σε κάποια διεύθυνση, ευαίσθητη διεύθυνση του ΙΠΕΞ, είτε να έχει περάσει και αυτό στο παρελθόν από την ΕΥΠ. Είναι άνθρωποι, δηλαδή, τους οποίους βάζουμε. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα καθίσουν και αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι υπηρεσιακοί, διότι σε τρεις μήνες έχουμε εκλογές. Σε περίπτωση που προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, δεν υπάρχει περίπτωση η σημερινή αντιπολίτευση, αν συμμετέχει σε κυβερνητικό σχήμα, να αποδεχτεί τη θέση τους. Οπότε βάλαμε ανθρώπους μέχρι τον Απρίλη τουλάχιστον. Μάλιστα. Άρα εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε για την ΕΥΠ στο πόδι, αυτό μου λέτε. Στο πόδι, με την οτροπία την προηγούμενη, με ανθρώπους της δικής μας εμπιστοσύνης, χωρίς να μας ενδιαφέρει η ΕΥΠ, η αναβάθμισή της, η αναδιοργάνωσή της. Όλα αυτά όταν απέναντι, μια και αναφερθήκατε στο λαϊκό τραγουδιστή Ερντογάν, η ΜΙΤ χρηματοδοτεί τηλεοπτικές παραγωγές στο Αλ Τζαζίρα για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα της, και η Ακαδημία της ΜΙΤ, που ουσιαστικά εκπαιδεύει τα στελέχη, πλέον αναβαθμίζεται σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, για σπουδές όλων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Μισό λεπτό, δεν είναι μόνο αυτό. Και ανταλλαγή φοιτητών, που σημαίνει ότι όλη η Ευρασία μπορεί να περάσει από τα θρανία της Ακαδημίας Πληροφοριών της ΜΙΤ πλέον, από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι πού αλλού, και καταλαβαίνει κανείς πώς... Σημαίνει αυτό για μια μελλοντική στρατολόγηση κλπ. Μάλιστα. Να σας πω τώρα τον αντίλογο. Ναι. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο Κέλλης, που είναι, ναι, ο ένας από τους δύο υποδιοικητές, όντως έχετε δίκιο, έχει πτυχίο πολιτικού μηχανικού και πάει στην ΕΥΠ. Έχει όμως ένα προσόν. Είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε και σφράγισε ότι η επίμαχη βραχονισίδα του Εύρου τότε με την ιστορία τη φέικ της Μαρίας δεν ήταν ελληνική. Και Μάλιστα. Αυτός είναι αυτό το προσόν φαίνεται εκτιμήθηκε, διότι έβγαλε τα τοπογραφικά. Οπότε σου λέει χρήσιμος είναι. Από την άλλη δεν είναι στον κύκλο του αρχηγού ΓΕΘΑ και γι' αυτό αποστρατεύτηκε. Εδώ είναι που λένε η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Έχω ανάποδη πληροφόρηση. Ωραία. Διότι από ό,τι ξέρω προέρχεται, είναι γέννημα θρέμα από την Ξάνθη. Μάλιστα. Και υπάρχει προσωπική γνωριμία με τον γαμπρό του αρχηγού ΓΕΘΑ, ο οποίος και αυτός διατηρεί επιχείρηση στην Ξάνθη. Τέλος πάντων, οι πληροφορίες λένε ότι είναι στο πολύ στενό, πολύ πολύ στενό κύκλο του αρχηγού ΓΕΘΑ, με ό,τι αυτό σημαίνει για στεγανοποίηση ρηπαρών δικτύων.